Ανατροπή και πρωτοφανή αναδίπλωση από το αρχηγείο της Ελλάς προκάλεσε η θύελλα που ξέσπασε μετά τον αποκλεισμό της Κρήτης από τις τακτικές μεταθέσεις. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό με ποιο σκεπτικό, αλλά ταυτόχρονα και η φυσική ηγεσία, κάναν αδεκτά την εισήγηση του Υπουργού. Τη στιγμή που υπήρχε εξαγγελία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, το γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση των αποφάσεων του Συμβουλίου και τις οργισμένες αντιδράσεις των συνδικαλιστών που έφτασαν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο επιτελάρχης υποχρεώθηκε να εκδώσει κατεπίγουσα διαταγή. Μείναμε έκπληκτοι με το ότι για πρώτη φορά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είδαμε το αποτέλεσμα των έκτακτων μεταθέσεων να ενισχύουν μόνο τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Επειδή αμέσως επικοινώνησα με το γραφείο του Πρωθυπουργού, πήρα την απάντηση ότι δεν γνώριζε τίποτα ο Πρωθυπουργός, ερήμην του κυρίου Πρωθυπουργού, και από εκεί πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ό,τι έχει πει στις εξαγγελίες του θα γίνουν πραγματικότητα. Η διαταγή ζητά έκτακτες αποσπάσεις αστυνομικών στην Κρήτη για τη στελέχωση των τμήματων τροχέας του βόρειο-δυτικού άξονα. Τονίσαμε τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, τονίσαμε τις ανάγκες ότι όλες οι υπηρεσίες της Κρήτης είναι υποστελεχωμένες, την αναγκαιότητα για την ασφάλεια αυτού του τόπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί προσωπικά για το λόγο αυτό μετά τα δραματικά γεγονότα που ανέδειξαν το βαρύ φορο αίματος που πληρώνει η Κρήτη εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων. Και έπρεπε, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πράγματι, ειδικά η εξαγγελία του Πρωθυπουργού έχει γίνει πράξη. Μετά την ενημέρωση προς το γραφείο του Πρωθυπουργού και τη δέσμευση ότι το λάθος θα διορθωθεί, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Αρχηγείο της Ελλάς υποχρεώθηκαν στην εξεύρεση λύσης εντός λίγων ωρών για να αποφευκθεί το φιάσκο για το οποίο προειδοποίησαν οι συνδικαλιστές. Η ενίσχυση με αποσπάσεις είναι μια προσωρινή λύση, δεν είναι επιθυμητή. Όπως στις μεταθέσεις, γιατί στις μεταθέσεις οι αστυνομικοί μένουν μόνιμα, ενώ στις αποσπάσεις θα τους έχουμε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να λύνει το πρόβλημα προς το παρόν, αλλά εμείς θέλουμε μία μόνιμη λύση.